ότι είναι Άγιος ο Άγιος Βαλεντίνος. Και έμαθα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, ότι έχουν φέρει και τα λείψανά του κάπου στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Τι σχόλιο να κάνουμε? Κατά πόσο, γιατί εγώ αυτό που είπα είναι που αποκλείεται να είναι Άγιος από τη στιγμή που δεν είναι Ορθόδοξος και είναι Καθολικός. Και από τη διαφήμιση που γίνεται και στην τηλεόραση, γιατί δεν διαφημίζουν και τους άλλους Αγίους της Ορθοδοξίας όπως διαφημίζουν το συγκεκριμένο? Η συγκεκριμένη μεταφορά που είπατε έγινε καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, διότι οι παπικοί δεν τιμούν τα ιερά λείψανα. Δεν τιμούν. Απλώς τα είχαν κλέψει από την Κωνσταντινούπολη και τα διατηρούν κλεισμένα σε υπόγεια, σε κρύπτες και κατά καιρούς δίδουν σαν αυροφροσύνη διάφορα τεμάχια ή ολόκληρα σκηνώματα. Τα είχαν κλέψει σταυροφόροι αυτά, κυρίως από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και από άλλες, από άλλα μέρη και της Μικράς Ασίας και άλλων περιοχών. Λοιπόν, αυτού λοιπόν τα λείψανα που έφεραν, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Βαλεντίνο Άγιο δεν έχει Ορθοδοξία, Βαλεντιανό έχει. Και επειδή στα χρόνια εκείνα ήταν η ορολογία διαφορετική, έχουν τώρα μεταγλωτήσει τον Άγιο ως Βαλεντίνο. Δεν υπάρχει όμως καμία σχέση ούτε του Βαλεντιανού, του μάρτυρος, ούτε είχε ασχοληθεί με τα συνοικέσια, ούτε με τα ραντεβουδάκια των νεαρών, ούτε με τίποτα. Δεν υπάρχει κανείς συσχετισμός. Αυτά είναι στα πλαίσια της διακομωδήσεως των πάντων που έχουν κάνει οι παπικοί. Εντάσσεται και αυτό και μάλιστα στηρίχθηκε πίσω από την παράτα αυτή ολόκληρη βιομηχανία εμπορική και ζαχαροπλαστική και ενδυματολογική και μετά και ανθοκομική και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να κάνουμε άλλα σχόλια. Μια διευκρίνηση ήθελα έτσι, ναι, να ακούσω, γιατί... Ναι. Δεν πρόκειται για Άγιο της Εκκλησίας ο οποίος έχει αυτή την ειδικότητα. Εμάς η Εκκλησία έχει τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας εξυψώσει εις μυστήριο μέγα. Και τα πρώτου γάμου και τα κατά των γάμων και τα μετά των γάμων είναι μέσα σε αυτό το μυστήριο και πρέπει με αυτήν την λεπτομερή καθοδήγηση του Θεού να γίνεται η πορεία αυτής της σχέσης. Δυστυχώς οι άνθρωποι θέλουν δικούς τους τρόπους και έχουν και τα δικά τους αποτελέσματα. Ναι. Το ερωτικό στοιχείο είναι καθοριστικό. Όχι μόνο δεν είναι αμαρτία, αλλά το που απευθύνεται, πώς λειτουργεί και τι καρπόν φέρει. Από εκεί κρίνονται όλα. Διότι αν το καλόν δεν είναι καλόν, εάν μη καλός γέννηται, πόσο μάλλον αυτά και αυτό το συναίσθημα το οποίο έχει περίβλημα περικείμενον ασθένεια. Δηλαδή. Τι δηλαδή? Όχι, εγώ το ρώτησα. Να μας το εξηγήσει τι θα πει αυτό. Το ότι περίκειται ασθένεια δεν κινητοποιεί και
σωματικά τον άνθρωπο το ερωτικό στοιχείο. Άρα θέλει πολύ σαφή και λεπτομερή καθοδήγηση του Θεού ώστε να φέρει καρπόν πολλήν και να μην καταστραφεί ο άνθρωπος από τη λάθος χρήση. Το έχουμε μιλήσει κατ' επανάληψη για το ερωτικό στοιχείο του ανθρώπου και για τη σημασία αυτού και πρόσφατα μελετούσαμε με κάποιους κληρικούς μια επιστολή του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος δεν θίγει βέβαια ονομαστικά το ερωτικό στοιχείο, αλλά μιλάει σαφώς περί αυτού και περί των κακών αποτελεσμάτων όταν το ερωτικό αυτό στοιχείο δεν πάρει το σωστό δρόμο. Απευθυνόμενο σε μία μοναχή η οποία ερχόταν σε σύγκρουση, όχι μοναχή μάλλον, ήταν δόκιμος και η μετέπειτα ξένη, πολύ παλιά. Δεν ξέρω αν με αυτόν τον τρόπο είχαμε επισημάνει αυτό, δεν θυμάμαι. Ναι, όχι, είχαμε μιλήσει για εκείνη τη μοναχή που είχε εμπαθή αγάπη προς τον Άγιο Νεκτά. Άλλο είναι αυτό. Άλλο. Αυτή είναι άλλη επιστολή. Αυτό που λέω τώρα είναι ότι λέει ο Άγιος προς την δόκιμη μοναχή η οποία ερχόταν σε αντίθεση και αντιπαλότητα με την τότε Χρυσάνθη και μετέπειτα ξένη μοναχή. Ήταν όλες, ήταν δόκιμες ακόμη. Και τους μιλάει ο Άγιος ως σαν να είναι ήδη μοναχές της καταρτής. Γιατί για να ενθυθεί το σχήμα κάποιος, είτε του μοναχού είτε της μοναχής, πρέπει να είναι πνευματικά όριμος. Λοιπόν, της λέει, έχεις ιστερία, λέει. Και επειδή έχεις καταπονήσει το νευρικό σου σύστημα και γι' αυτό δεν μπορείς να επιβληθείς στον εαυτό σου και το εκμεταλλεύεται αυτό ο διάβολος και σου δημιουργεί και προστριβές προς την Χρυσάνθη που ήταν ένας άγγελος αυτή η μοναχή, η τυφλή, η ηγουμένη, ξένη μοναχή και ερχόταν σε αντιπαλότητα, προφανώς διεκδικούσα συναισθηματικά την αποκλειστικότητα έναντι και του Αγίου κλπ. Παράλληλα λοιπόν με αυτή την άλλη επιστολή που είχαμε αναπτύξει εδώ, λέει εκεί πολύ συγκεκριμένα περί της ιστερίας. Με ρώτησαν λοιπόν, δηλαδή συστήσαμε και με τους ιερείς και μου λένε η ιστερία είναι των γυναικών μόνο. Λέω και των ανδρών όταν η ανδρική ψυχολογία είναι γυναικώδης. Γιατί άλλο πράγμα είναι το ανδρικό φρόνημα και άλλο το να είναι κανείς να έχει το ανδρικό φύλο. Εάν δεν ήταν διαφορετικά, δεν θα έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος «Ανδρίζεστε». «Ανδρίζεστε». Λοιπόν, και το άλλο ερώτημα ήταν αυτή η ιστερία είναι για τις μοναχές ή και για τις έγγαμες. Λέω περισσότερο για τις έγγαμες. Γιατί οι μοναχές έχουν αποκλείσει τον άνδρα από τη ζωή τους και το ερωτικό οι σωστές μοναχές τουλάχιστον. Δεν λέμε για αυτές που γίνανε χωρίς να ξέρουν γιατί. Οι σωστές μοναχές έχουν πάρει απόφαση ότι για μένα ο άνδρας έχει κλείσει το θέμα αυτό. Οπότε από εκεί και πέρα το ερωτικό του στοιχείο προσπαθούν να το κατευθύνουν αποκλειστικά στον Χριστό.
οι έγκαμες όμως, όταν δεν τακτοποιήσουν σωστά αυτό το στοιχείο του εαυτού τους, παρότι παντρεύονται, δεν μπορούν να ειρηνεύσουν, να ηρεμήσουν και έχουν συνεχώς αυτήν την επιδίωξη. Και γι' αυτό η ιστερία παρουσιάζεται στις γυναίκες του κόσμου, δηλαδή σε έγγαμες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, εγώ αυτή τη στατιστική έχω κάνει πάντως. Και γι' αυτό είχα μιλήσει κάποτε λέγοντας ότι ο μοναχισμός είναι για λίγους, ο γάμος για ακόμη λιγότερους. Ορίστε. Μερικοί το θεωρούν οξύμορο το σχήμα, αλλά δεν είναι. Μπορεί να είναι οξύ, αλλά μωρόν δεν είναι. Γυρίσω πάλι στο προηγούμενο. Ναι. Εσείς βέβαια ό,τι θέλουμε εμείς, εκεί μας απαντάτε, αλλά μας συγχωρείτε γιατί εμείς είμαστε διαφορετικοί και ο ένας λέει θέλει άλλο, ο άλλος λέει άλλο. Ό,τι ανάγκη έχει το παιδί να φάει. Αλλά επειδή... Άλλος θέλει γάλα, άλλος θέλει ψωμί, άλλος θέλει βούτυρο, άλλος κρέας, άλλος θέλει σοκολάτα, γλυκά. Αρκεί να είναι όλα από το οικοτροφείο του ουρανού. Αν έχουμε άλλη όρεξη, εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Ορίστε. Απλώς επειδή, σας ευχαριστούμε, απλώς επειδή ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συζητούσατε με τους ιερείς. Και πάνω σε αυτό έκανα μία σκέψη ότι η ιστερία, ναι, είπατε ότι είναι και γυναικείο και ανδρικό φαινόμενο. Βέβαια. Είναι γενικά στοιχείο γυναικόδους ψυχής που μπορεί να την έχει και άνδρας. Ναι. Εδώ είναι τώρα ότι μπερδεύονται τα φύλλα στην ψυχή και όχι στο σώμα. Και επειδή μπερδεύονται στην ψυχή, πάνε να τα κάνουν και στο σώμα, ώστε η ψυχή να μην λυτρωθεί ποτέ. Μα άμα ανακατέψεις και του σώματος τα φύλλα, τότε πώς θα γίνει η θεραπεία της ψυχής. Άρσεν και θύλη είναι άλλο φύλλο. Έγινε. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο αυτοί, αλλά δεν ξέρουν πού θα το βρούνε. Πραγματικά δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Πραγματικά δεν υπάρχει φύλλο. Αλλά σε ποιους? Στους Αγίους. Η αγιότητα είναι το φύλλο του ανθρώπου. Η φιλή, αν θέλετε. Η οικογένεια του ανθρώπου. Το άρσεν και θύλη είναι υποστατικά ιδιώματα. Δεν είναι φύλη. Δεν είναι φιλή. Δεν είναι ράτσα. Που λένε ρατσισμός, λέει. Είσαι ρατσιστής. Κάνανε ράτσα και τα φύλλα. Δηλαδή έχουν σύγχυση οι άνθρωποι. Λοιπόν, ναι, πράγματι, της γυναικόδους ψυχής είναι αυτό, ίδιο. Απλώς είναι. Βεβαίως, η λέξη ιστερία προέρχεται από τη λέξη ιστέρα, που είναι η μήτρα. Η μήτρα που έχουν οι γυναίκες. Αλλά μεταφορικώς αποδίδεται και στους άνδρες η λέξη ιστερία. Με ένα προσδιορισμό ανδρική ιστερία. Ναι. Απλώς ήθελα, έκανα μια σκέψη ότι είπατε περισσότερο ότι έγκυται στις έγκαμες γυναίκες. Όχι, αυτό έγκυται, παρατηρείται. Ναι. Ή μάλλον δεν πάβει να παρατηρείται και στις έγκαμες. Ναι. Όμως αυτό δεν εξηγείται με την έννοια ότι στο γάμο έχουμε πλέον δύο διαφορετικές ψυχές οι οποίες πρέπει να ταυτιστούν πρώτα μεταξύ τους για να μπορέσουν να ταυτιστούν
να ταυτιστούν μεταξύ τους και με το Θεό. Είναι κάποιος ο οποίος προπονηθεί σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το άθλημα, δεν σημαίνει ότι είναι πλέον ικανότατος, γιατί πέτυχε στο ότι δύο είχε τόσο κοντά του τον άλλο άνθρωπο που σε όλα του τον μπόρεσε και τον και ταυτίστηκε μαζί του, έτσι ώστε πέτυχε το σκοπό του. Δηλαδή είχε πιο δύσκολο αγώνισμα, θέλω να πω, από ότι ένας ο οποίος έχει μόνος του με το Θεό. Και γι' αυτό δεν είναι φυσιολογικό να παρατηρείται περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αφού είναι δυσκολότερο ο γάμος, δυσκολότερος από το μοναχισμό, γιατί πηγαίνουμε εμείς στο γάμο και δεν πάμε στο ευκολότερο? Γιατί διαλέγουμε το πιο δύσκολο? Είμαστε έτσι ταμένοι να κάνουμε δύσκολα πράγματα? Ναι, άρα ο δυνάμενος σημαίνει ότι δεν μπορεί ο άλλος να το κάνει. Είναι ευκολότερο, γιατί να είναι ευκολότερο? Τίποτα δεν είναι εύκολο. Για τον καθένα μας είναι ευκολότερο αυτό που κάνει και δυσκολότερο αυτό που δεν κάνει. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι λογικό αυτό που λέω? Ορίστε. Να σας ακούνε και άλλοι πάνω. Είναι βασικά ότι η ιστερία έχει παρατηρηθεί και σύμφωνα με την επιστήμη στις έγγαμες γυναίκες, διότι η γυναίκα από τη φύση της αναλαμβάνει κυρίως και μέσα στο γάμο περισσότερους ρόλους, δηλαδή και της συζύγου και της μητέρας και της σήμερα ημέρα και της εργαζόμενης. Και γι' αυτό δημιουργείται μια σύγχυση στη γυναικεία ψυχή. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω διαβάσει και έρευνες ότι αυτό έχει αποδειχθεί και νευρολογικά, ας πούμε. Δηλαδή, έχει και μια έτσι νευρολογική υπόσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ερώτημα που θέσατε, ότι για ποιο λόγο οι άνθρωποι τινούμε προς το γάμο και όχι προς το μοναχισμό, εγώ θεωρώ ότι είναι έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να συνυπάρχει με το αντίθετο φύλο και να κάνει οικογένεια. Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη που μας προδιαθέτει. Αυτά. Μάλιστα. Να πάρουμε με τη σειρά, λοιπόν. Η ιστερία, όπως και όλα τα θέματα που τα προσεγγίζει και η σύγχρονη επιστήμη, έχει την παθολογία της, έχει την κλινική της εικόνα και βεβαίως οι επιστήμονες βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Εάν πράγματι αυτά τα συμπεράσματα τα βγάζουν οι επιστήμονες, θα έπρεπε να βγάλουν και άλλα συμπεράσματα συνακόλουθα αυτών. Δηλαδή, αφού η ρόλη αυτή γυναίκας, μητέρα, δηλαδή συζύγου, μητέρας και εργαζομένης, δημιουργεί στις γυναίκες ιστερία, γιατί δεν γίνεται μια επίσημη ανακοίνωση ότι βλάπτει η εργασία της γυναίκες, ώστε οι κυβερνήσεις να κόψουν μισθό για την εργασία ως μητέρας και να μείνει στο σπίτι και να μην είναι ιστερική? Αντιθέτως, λένε, η γυναίκα πρέπει να βγει έξω από το σπίτι. Πρέπει να εργαστεί, να πάει μάλιστα σε όλες τις θέσεις. Δεν υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες. Συγγνώμη, υπάρχει ιστερία? Η μια επιστήμη δηλαδή συνεργάζεται με την άλλη ώστε τα πορίσματα της μίας να βοηθούν και την άλλη? Και όλα αυτά
οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, πώς θα τα επεξεργαστούν αφού υπάρχει κρατική εντολή ότι όποιος προσβάλλει τα δικαιώματα τα εργασιακά των γυναικών και το ότι πρέπει να εργάζονται οι γυναίκες είναι φαλοκράτης ή ρατσιστής ή δεν ξέρω τι. Ή αναχρονιστικός ή τζιχαντιστής ή δεν ξέρω τι άλλο. Όπως είπατε, σαφώς, αυτή η επιβάρυνση της γυναίκας συν το ότι δεν έχει βρει μέσα στο γάμο αυτό που ζητούσε να βρει, προχωρούν και δημιουργούν την υστερία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν την υστερία? Με το να λέμε «καλώς είσαι υστερική»? Πού είναι οι επιστήμονες που λένε αυτά τα ωραία που είπατε? Να βγουν από τηλεοράσεις και να πούνε «στοπ, για σταθείτε». Δεν το λέει μόνο η Εκκλησία και οι ιερείς ότι η γυναίκα έχει φορτωθεί σαν το γαϊδούρι σήμερα. Το λέει και η επιστήμη. Το λένε και οι μελέτες, οι έρευνες. Ότι οι γυναίκες γίνονται ιστορικές γιατί δεν υπάρχει δουλειά που δεν την κάνουν. Όχι. Ποιος είναι αυτός που τα λέει? Πού είσαι, πού ζεις, σου λέει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάθει κάτι. Τώρα, αφήνοντας όλα αυτά, τα οποία χρειάζονται και κρατική κατανόηση για να υλοποιηθούν, ας επιστρέψουμε στο βασικό λόγο της γυναικείας υστερίας. Γιατί υπήρξαν και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες εργάζονται πολύ σκληρά παράλληλα με τα καθήκοντά τους ως μητέρων κλπ. Και δεν γίνονται υστερικές. Γιατί το ερωτικό του στοιχείο έχει ικανοποιηθεί, έχει βρει το σωστό του δρόμο. Έχει εκπληρωθεί αυτό το στοιχείο, έχουν λύσει δηλαδή τα συναισθηματικά τους προβλήματα και πλέον πορεύονται με κόπο, με υδρότα, θυσιάζοντας πολλά από την προσωπική του, το προσωπικό τους θέλημα, ωστόσο όμως προχωρούν με την βεβαιότητα και όχι απλώς την ελπίδα ότι θα καταλήξουν εκεί που ο Χριστός περιμένει για να δώσει εκάστο κατά τα έργα του και να εκπληρώσει πόθους που δεν μπορέσαμε να τους επιθυμίσουμε. Τόσο διαφορετικά και τόσο πολύ περισσότερα έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς που εργάζονται. Συνεπώς, η υστερία και του μοναχού και του εγγάμου οφείλονται στο ότι ο δρόμος που επέλεξαν δεν ακολουθείται σωστά. Ούτε ο έγγαμος προχωρεί σωστά, ούτε ο άγγαμος, ο μοναχός, προχωρεί σωστά. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλούς εγγάμους είτε να επιδιώκουν να γίνουν μοναχοί, αφήνουν τον άνδρα τους ή τη γυναίκα τους και τρέχουν στα μοναστήρια και μένουν και μέρες και λοιπά και λένε κιόλας «εγώ μιμούμαι τον τάδε Άγιο που άφησε το γάμο του και πήγε στο μοναστήρι». Παίρνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και υπάρχουν και φυλάδες που έχουν φτιάξει μυθιστορήματα με αυτές τις ιστορίες και ησυχάζουν τη συνείδησή τους ότι παρατήσαν το σπίτι τους, ότι πράγματι πηγαίνουν να αγιάσουν για να γίνουν κάτι άλλο ανώτερο. Και επίσης, αρκετοί μοναχοί ή μοναχές θέλουν, ονειρεύονται το γάμο και αναπτύσσουν συναισθηματισμούς με επισκέπτες, με διαφόρους εκεί διακονούντες τη μονή και δεν ξέρω τι άλλο.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι παθολογία. Και για να επιστρέψω στο αρχικό, στην αρχή τοποθέτηση και ερώτημα του Δημήτρη, ο γάμος δεν είναι λόγια με αυτή την έννοια που τα λέμε να γίνουν ένα αυτοί οι δύο. Γιατί είναι μέσα στο μυαλό μας κάπως συγκεχημένο αυτό. Ναι, μεν έσονται οι δύο η σάρκα μία, γίνονται μία ψυχή, αλλά δεν χάνει κανένας την αυτοτέλειά του, αλλά τη βρίσκει συμπληρώνοντας αυτό που είναι κλειστό από τον άλλον. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να ενωθεί σωστά στο γάμο με έναν άλλον άνθρωπο, εάν δεν ξέρει τι έχει και τι του λείπει. Όταν νυμφεύονται οι άνδρες ή πανδρεύονται οι γυναίκες με την πεποίθηση ότι εγώ είμαι σωστός, είμαι το καλό παιδί που η μητέρα μου βρήκε ένα άλλο καλό παιδί ή και μου το έδωσε ή το βρήκα μόνος μου ή μόνη μου το καλό παιδί αυτό και προχωρούμε. Και το καλό παιδί το άλλο θα το κάνω εγώ σαν και εμένα. Μα αφού είναι καλό παιδί και τ' άλλο, πώς θα το κάνεις σαν και σένα? Εσύ είσαι καλό παιδί. Αν είσαι και εσύ καλό παιδί και αυτός καλό παιδί, τότε γιατί να γίνεις σαν και σένα? Είστε καλοί και δύο, είστε παιδιά του Χριστού δηλαδή. Τι σας λείπει τότε? Αφού είσαστε παιδιά του Χριστού, είσαστε τόσο καλοί και ολοκληρωμένοι, γιατί προχωρείτε στον γάμο? Γιατί δεν προχωρείτε κατευθείαν στο μοναχισμό? Να ενωθείτε απευθείας με τον Χριστό. Γιατί ο μοναχός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η μοναχή. Ο μοναχός δεν χρειάζεται γυναίκα, γιατί έχει πάρει τα στοιχεία αυτά, τα έχει ξεκλειδώσει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει κλειδωμένο το ανδρικό φύλο και η γυναίκα έχει ξεκλειδώσει όλα εκείνα που έχει κλειδώσει ή παραμελήσει το γυναικείο φύλο. Η μοναχή δηλαδή και ο μοναχός, με λίγα λόγια, από το παρουσιαστικό τους πρέπει να μην διαφέρουν. Μόνο θα διαφέρουν ως προς τα εξωτερικά αυτά του φύλου. Τα διακριτικά. Ως προς το πώς θα στέκονται, πώς θα λειτουργούν, πώς θα ενεργούν, πώς θα συναναστρέφονται προς τρίτους, πρέπει να είναι οι ίδιοι. Γίνεται αυτό? Γίνεται. Γίνεται, αλλά όχι συχνά. Ή θα είναι κάποιος μονοκόμματος, μονόκνοτος, βαρύς άντρας, ή οι άλλοι θα είναι λεπτεπίλεπτοι, εύθραυστοι, ευσυγκίνητοι και εύθυχτοι ή να μπει μέσα στα όλα και να διευθύνει τα πάντα. Δηλαδή κλασικά, ανδρικά και γυναικεία χαρακτηριστικά. Οπότε βλέπουμε δύο ανθρώπους ακατέργαστους. Το ίδιο και στο γάμο πρέπει να γίνει νομίζω. Διατηρουμένων των στοιχείων των εξωτερικών που έχουν μετά την πτώση τα δύο φύλλα, πρέπει το φρόνημα να είναι το ίδιο. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό έχω βρει εγώ μέσα από τα κείμενα, μέσα από τη ζωή, αλλά και αυτό αισθάνομαι ότι πρέπει να γίνει.
Ορίστε. Η ιστερία, έχω την εντύπωση, και στους άνδρες και στις γυναίκες, είναι επιλογή. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν είναι πάντως οργανικό. Δεν είναι οργανικό, όχι. Γίνεται ούτε κάτι όμως που συμβαίνει. Γίνεται οργανικό. Ναι, όλα γίνονται οργανικά, γιατί όταν κανείς λειτουργήσει και την ψυχή του και το σώμα του με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εξελίσσεται και οργανικά και ψυχικά. Σωματοποιείται. Συγκεκριμένο τρόπο. Το πάθος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι σαν κατάσταση, σαν τρόπος αντιμετωπίσεως πραγμάτων, είναι επιλογή. Δεν είναι ανάγκη. Δεν δημιουργείται ανάγκη από διάφορες συνθήκες κοινωνικές ή προσωπικές. Διότι και παλιότερα, όχι και παλιότερα, παλιότερα οι γυναίκες είχαν πολύ μεγαλύτερο κόπο, πολύ λιγότερα μέσα στη διάθεσή τους, πολύ μεγαλύτερη πίεση, πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από το περιβάλλον τους, αλλά ήταν λιγότερες γυναίκες ιστερικές. Η εποχή μας την ιστερία την έχει κάνει τέχνη. Οπότε νομίζω είναι επιλογή, δηλαδή με επίγνωση ο κάθε γιατί, άνθρωπος. Γιατί να μείνουμε λίγο εδώ. Οπωσδήποτε είναι επιλογή, όπως ναι, και κάθε πάθος του ανθρώπου είναι επιλογή. Και ο θυμός είναι επιλογή. Όλα είναι. Και η μνησικακία, ναι, είναι επιλογή. Και η έκφυλη ζωή είναι επιλογή. Και το να μεθάς είναι επιλογή. Και το να καπνίζεις είναι επιλογή. Και το να παίρνεις ναρκωτικά είναι επιλογή. Και το να λες ψέματα είναι επιλογή. Και το να φοβάσαι είναι επιλογή επιλογών. Άστο αυτό. Λοιπόν, γιατί όμως σήμερα οι γυναίκες, πολύ ωραίο αυτό, είναι κατεξοχήν σήμερα ιστερικές; Γιατί τις κοροϊδεύει η εποχή περισσότερο από κάθε άλλο όν. Γιατί έχουν, υποτίθεται ότι κουβαλάμε μια ζωή αιώνων πίσω μας που έχουμε υποστεί καταπιέσεις και όλα αυτά τα πράγματα που λένε τέλος πάντων για τις γυναίκες μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε πράγματα, να γίνουμε κάτι που δεν μπορούμε, που δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να γίνουμε για τον ΑΒ λόγο το δικό μας. Και δεν δεχόμαστε ότι είμαστε αυτό που είμαστε. Είμαι αυτό και δεν μπορώ να γίνω ο διασημότερος άνθρωπος του κόσμου, ο ωραιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο εξυπνότερος άνθρωπος του κόσμου, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν μπορώ να γίνω αυτά τα πράγματα. Με την πίεση όμως του ότι θέλω να γίνω αυτά που δεν μπορώ να γίνω, αντί να αποδεχθώ αυτό που είμαι και να δουλέψω και να καλλιεργήσω αυτό που είμαι, κυνηγάω πράγματα που δεν μπορώ να τα αποκτήσω, που δεν μπορώ να είμαι, και αυτό μου δημιουργεί και αποθυμένα, μου δημιουργεί και πίεση και θυμό και αγανάκτηση και ζήλια και φθόνο και όλα αυτά τα πράγματα που ξεσπάνε με την ιστερία. Γιατί είναι ένα σύνολο, νομίζω, δεν ξέρω αν έχω άδικο, αλλά νομίζω, από ό,τι έχω παρατηρήσει, είναι ένα σύνολο πραγμάτων που οδηγεί στην ιστερία, μάλλον όχι οδηγεί, που εμπεριέχονται μέσα στην ιστερία. Και τη γυναικεία και την ανδρική. Η ιστερία είναι τελικά ιστέρηση. Ναι. Μπορεί να είναι από το ιστέρα, αλλά είναι και ιστέρηση. Δηλαδή, στερημένος άνθρωπος γίνεται ιστερικός. Δεν γίνεται ο χορτάτος. Μια γυναίκα που έχει χορτάσει, που έχει πληρωθεί, δεν είναι ιστερική. Δεν γίνεται. Γιατί δεν χορταίνει η γυναίκα και δεν αισθάνεται εξασφάλιση; Γιατί της είπανε ότι το να είσαι στην υπακοή του άνδρα, το να είσαι να στηρίζεσαι στον άνδρα και να στηρίζεις με τον τρόπο το δικό σου τον άνδρα, ότι αυτό είναι αναχρονιστικό. Της δώσανε λοιπόν ήλιον, το αέριο, και ένα
αερόστατο και της είπανε τώρα εσύ θα υπερέχεις όλων. Ναι, αλλά εκείνη ζαλίζεται, εκείνη φοβάται, τα έχει ψοφοβία. Δεν αισθάνεται καθόλου ασφάλεια σε αυτό το ρόλο που της δώσανε. Και την πιάνει ιστερία. Η ιστερία είναι και η στέρηση, είναι και ο φόβος, η ανασφάλεια. Είναι το χαμένο όνειρο. Είναι οι χαμένες προσδοκίες, όλα μαζί είναι. Και γίνεται η γυναίκα στρίγκλα. Σκύλα, τη λένε σε μερικές υπηρεσίες. Έχεις, λέει, η διευθύντριά σου, η διευθύντριά μου είναι σκύλα, λέει. Δαγκώνει, δηλαδή. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Τι στέρηση πρέπει να έχει αυτή η γυναίκα να την πάρεις. Πεις, έλα εδώ, κοπέλα μου, έλα εδώ, κυρία μου. Κάτσε, ηρέμεις λίγο. Για να σου πω τώρα από τι πάσχεις. Δεν είναι εδώ οι... Αυτές που φωνάζεις, δεν πρόκειται να σου κάνουν κάτι. Φώναζέ τους. Αυτό που σου λείπει είναι άλλο πράγμα. Και κυρίως αυτό που σου λείπει το πολεμάς εσύ, να μην το πάρεις ποτέ. Γιατί αυτό που σου είπανε να διεκδικείς, αυτό είναι που σε έχει καταντήσει έτσι. Όπως και αυτός που πίνει το κρασί, το πίνει για να ξεχάσει αυτά που τον βασανίζουν. Δεν του είπε κανείς ότι αυτό θα σε πάει στον τάφο. Ορίστε. Και ότι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό που λείπει. Δηλαδή και να ρωτήσει κανείς, μια ιστερική γυναίκα, τι είναι αυτό που σου λείπει να στο δώσω. Δεν θα ξέρει, αλλά πρέπει να ξέρουμε εμείς τι της λείπει. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι μια αρχή που κάπου δεν έχει τέλος. Και αυτό να εκπληρωθεί, το που σήμερα είναι σημαντικό για μένα, αύριο θα είναι κάτι άλλο σημαντικό για μένα. Και αύριο να εκπληρωθεί αυτό που είναι αύριο σημαντικό, θα, μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι να γίνεται ό,τι θέλω εγώ, όποια στιγμή το θέλω εγώ και με όποιο τρόπο το θέλω εγώ. Αυτό είναι. Πράγμα που αντικειμενικά είναι αδύνατον για οποιονδήποτε άνθρωπο. Γιατί όχι γίνεται μόνο αυτό? Για μια γυναίκα ή για έναν άνδρα. Για το πλανητάρχη αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να κάνει αυτό που θέλει αυτός την ώρα που το θέλει αυτός και με τον τρόπο που το θέλει αυτός. Πρέπει να προσαρμοστεί σε κάποιους κανόνες. Γιατί λοιπόν το θέλει αυτό η γυναίκα και ουσιαστικά δεν ξέρει τι θέλει, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρει τι της χρειάζεται, δεν ξέρει. Λοιπόν, αφού δεν ξέρεις γιατί αποφασίζεις εσύ, γιατί είπε ο Θεός μας, δια του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ο ανήρ κεφαλή της γυναικός, γιατί υποτίθεται ότι ο άνδρας πρέπει να ξέρει τι θέλει η γυναίκα. Η γυναίκα από μόνη της δεν θα ξέρει ποτέ τι θέλει. Παρεκτός εάν τη βοηθήσει ο άνδρας και βοηθήσει και αυτή τον άνδρα να δούνε τι τους λείπει και αλληλοσυμπληρώνονται, οπότε τότε θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον εκεί που πρέπει. Το να είσαι κεφαλή της γυναικός δεν σημαίνει ότι είσαι εσύ ανώτερος σε όλα, αλλά ότι πρέπει να κάνεις μια διακονία που ο άλλος άνθρωπος πρέπει να περάσει από διεργασίες και από την ολοκλήρωσή του για να τις κάνει. Δηλαδή, φτάνει η μέρα που η γυναίκα είναι και αυτή κεφαλή και μπορεί να ξέρει αυτό που ξέρει και ο άνδρας. Αλλά πρέπει να περάσει καιρός. Όπως και ο άνδρας από την αρχή δεν μπορεί τα αισθήματά του να τα θειοχετεύει σωστά. Γιατί είναι άγνωστα για αυτόν ως επιτοπλίστων. Και πρέπει μέσω της γυναίκας του να μάθει πώς θα τα εκδηλώνει. Μπορεί να τα εκδηλώσει βιαίως ή να τα κρατάει σφιχτά κλεισμένα μέσα του. Δηλαδή, δεν κάνει τα πάντα το κεφάλι, αλλά αυτά που κάνει το κεφάλι δεν μπορεί να τα κάνει η καρδιά που έχει άλλη λειτουργία. Λοιπόν, το τι ξέρει μια γυναίκα και τι δεν ξέρει,
θα το βρει μέσα από τον άνδρα της. Εάν εκ προημίου είναι αποφασισμένη ότι τα ξέρει όλα και θα βάλει τον άνδρα της στη σειρά που αυτή ξέρει, αυτή είναι η αρχή της ιστερίας. Αυτή είναι η αρχή της ιστερίας και η εξέλιξη αυτής της ιστερίας δεν έχει τέλος μέχρι το τέλος της ζωής της γυναίκας. Και βλέπεις, αν παρακολουθήσεις, μία γυναίκα από τα μικράτα της που παντρεύεται μέχρι που πεθαίνει, θα δεις αυτή την ιστερία να κλιμακώνεται μέχρι που θα γίνει ένας κατακλυσμός, να κατακλείσει και την ίδια και τους άλλους. Ορίστε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση βασικά σε αυτά που λέτε. Συμφωνώ σε έναν βαθμό. Εντάξει, θεωρώ ότι η γυναίκα από τη φύση της πραγματικά είναι αντιχασμένη και πολλές φορές δεν ξέρει τι θέλει. Αλλά σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία ή άλλη, η κυρία προηγουμένως που μίλησε, ναι. Δεν είμαι σίγουρη προσωπικά αν το ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ιστερίας στη σήμερα ημέρα ισχύει επειδή υπάρχουν πολλά αλληλοαντικρουόμενα πρότυπα στην εποχή μας. Κάτι το οποίο διχάζει τις γυναίκες. Ή ανέκαθεν ήταν, ή παλαιότερα ήταν καλύτερες οι συνθήκες. Τι θέλω να πω. Ότι, εντάξει, καλώς ή κακώς υπάρχει μια αυταπάτη τη σήμερα ημέρα, ότι οι γυναίκες μπορούν να τα κάνουν όλα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και την παλαιότερη εποχή δεν δίνανε καθόλου επιλογές στις γυναίκες. Δηλαδή, ακόμη και στο γάμο, ναι, τους λέγανε αυτό θα πάρεις, χωρίς να υπάρχει ένα ερωτικό στοιχείο μιας βαθύτερης αγάπης, ας πούμε. Μάλιστα. Και γι' αυτό τι είπατε? Όχι, όχι, μην μιλάμε έτσι τώρα, να ολοκληρώσει. Γι' αυτό δημιουργούταν, εντάξει, άμα δεν υπάρξει ένα γάμο αληθινή αγάπη, ας πούμε, εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν και προβλήματα. Ή επίσης δεν υπήρχαν γενικότερα επιλογές στη μόρφωση, ή θεωρούσαν ανώφελο η γυναίκα να μορφώνεται. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι... Δηλαδή, και παλιότερα να υπήρχε ιστερία, δεν υπήρχε φωνή το να το εκφράσουν. Αυτό πιστεύω, ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, αυτό δεν αποκλείεται. Δηλαδή, εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους της παλαιότερης εποχής που βλέπεις ότι δεν είναι ισορροπημένοι και θεωρώ ότι οι περισσότεροι προέρχονται από δυστυχισμένους γάμους. Έτσι, αυτή έτσι, είναι έτσι, η άποψή μου. Γιατί η βασική αιτία της ιστερίας είναι το ότι η γυναίκα μένει ασυμπλήρωτη, ανολοκλήρωτη. Δεν είναι ολοκλήρωση της γυναίκας αυτό που νομίζει. Δηλαδή, λένε πολλές, αν δεν αποκτήσω παιδί, δεν ολοκληρώνομαι ως γυναίκα. Αυτή είναι αυταπάτη, είναι ψευδέστηση, είναι ψέμα, είναι πλάνη. Δεν προσφέρει στη γυναίκα το παιδί αυτό που θέλει. Ούτε οι μανάδες είναι οι μεγαλύτερες μενάδες όταν δεν ικανοποιηθεί το βαθύτερό τους ερωτικό στοιχείο. Δεν είναι λύσεις. Αυτό που είπατε ότι είχε καταπιεστεί η γυναίκα και λοιπά από μια κακώς εννοωμένη ερμηνεία, αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, είναι γεγονός, πράγματι. Ωστόσο όμως, το βασικότερο όλων είναι ότι σήμερα δεν υπάρχουν και άνδρες που υπήρχαν την παλαιότερη εποχή. Οπότε η ιστερία, πέρα από την ποικιλία που είπε η πρεσβυτέρα ότι έχουν πολλές επιλογές και πολλές προκλήσεις και πολλούς στόχους, είναι ότι δεν υπάρχουν άνδρες πλέον. Ορίστε. Επειδή σήμερα γιορτάζουμε και μία Αγία... Ναι, γι' αυτό η συζήτησή μας ήρθε γάντη στην εορτή αυτή. Είναι η απόδειξη του ότι οι κοινωνικές συνθήκες δεν κάνουν τους ανθρώπους. Ο γάμος της Αγίας Φιλοθέης ήταν τόσο άθλιος που θα έπρεπε η Αγία Φιλοθέη να είναι η ιστερική νούμερο ένα της εποχής της. Μάλιστα. Δεν ήταν όμως. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η ιστερία είναι επιλογή. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικών συνθήκων. Καμία εποχή δεν είναι τέλεια, ούτε οι παλιότερες. Δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε τις παλιότερες επειδή... περάσανε και δεν τη ζούμε και έχουμε μια ρομαντική άποψη για τις παλιές εποχές. Και πολύ περισσότερο δεν είναι η δική μας εποχή τέλεια, η οποία έχει μαζέψει τη συνισταμένη των κακών όλων των εποχών και την έχει φτάσει στην άκρη. Γι' αυτό κιόλας ο άνθρωπος έχει φτάσει σε τέτοιο αδιέξοδο.
Γιατί σήμερα με τις δικές μας, με τα δικά μας τα δεδομένα, θα έπρεπε τότε, εφόσον μπορούμε να διαλέξουμε ελεύθερα τον άνθρωπο που νομίζουμε ότι μας ταιριάζει και τον ερωτευόμαστε, θα έπρεπε όλοι οι γάμοι να είναι ιδανικοί γάμοι. Και είναι τα περισσότερα διαζύγια που υπήρξαν σε όλες τις εποχές. Και κάθε χρόνο τα διαζύγια αυξάνουν. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, αυτό που νομίζω εγώ είναι πολύ σοβαρό, είναι το προσωπικό στοιχείο της ιστερίας, όχι οι συνθήκες. Και πάντοτε μου κάνει εντύπωση ότι όταν εξετάζουμε κάτι που αγγίζει πολύ βαθιά και πολύ προσωπικά όλους μας, όλοι στρεφόμαστε στις κοινωνικές συνθήκες για να βρούμε τη δικαιολογία. Γιατί είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Δηλαδή πάντοτε προσπαθούμε να ανοίξουμε προς τα έξω, γιατί πρέπει να σκάψουμε προς τα μέσα. Και το να σκάψουμε προς τα μέσα είναι δύσκολο. Ενώ έχεις απόλυτο δίκιο, εγώ θα προσπαθήσω λίγο να λιάνω το έδαφος, λέγοντας ότι αυτό που είπες ότι είναι επιλογή της γυναίκας η ιστερία, είναι επιλογή, όπως είναι, είπα, και η επιλογή του θυμού και η επιλογή κάθε πάθους και της μνησικακίας κλπ. Ωστόσο, όταν το ακούω επιλογή, δηλαδή κάθομαι λογικά και σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω και επιλέγω την ιστερία. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια αντίδραση. Πώς είναι επιλογή? Είναι η τελική μου κατάληξη, αφού οι διεργασίες που έχω κάνει μέσα μου καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί θυμώνω? Γιατί έχω καταλήξει κάπου ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εκδηλώνομαι έτσι. Και αυτό μου έχει γίνει συνήθεια. Γιατί ουρλιάζει η ιστερική ή κάνει πράγματα τελείως αλλοπρόσαλα ή παρανοϊκά πολλές φορές? Το επιλέγει εκείνη την ώρα? Όχι. Εκείνη την ώρα μπορεί ουρλιάζοντας να νομίζει ότι θα επιβληθεί. Αλλά αυτό το νομίζει γιατί έχει ένα πλήθος από λάθη συσσωρεύσει ως δεδομένα πραγματικά. Παπούλη, μπορώ να πω. Αυτή λοιπόν τη λέξη επιλογή πρέπει να την εξηγήσουμε, όσο γίνεται βέβαια. Αλλά εξακολουθεί να είναι επιλογή. Ναι. Και είναι επιλογή. Μα γι' αυτό έχουμε και ευθύνη για τα πάθη. Όπως όλα τα πράγματα είναι και εκτόνωση προσωπική, όπως και ο θυμός, είναι και εκτόνωση προσωπική μας όταν θυμώνουμε, αλλά είναι και μια επιλογή χειρισμού του περιβάλλοντός μας. Διότι ο άνθρωπος, που ιδίως όταν έχει και έντονη προσωπικότητα, που έχει πολύ ισχυρό θυμό, γίνεται επίφοβος. Χειρίζεται το περιβάλλον του με το θυμό του. Τρομάζει τους ανθρώπους με το θυμό του. Τρομάζει με τον τραμπουκισμό του, με τον ταϊλίκι του. Τρομάζει τους άλλους ανθρώπους που κάνουν πίσω, ιδίως όταν είναι πιο αδύναμοι. Το ίδιο επιλογή είναι και η ιστερία. Δηλαδή, το πώς θα... Παλιότερα που οι γυναίκες είχαν λιγότερη... δεν είχαν τόσο ελεύθερο τρόπο εκφράσεως. Όντως δεν είχαν τρόπο να εκφραστούν. Προσπαθούσαν να χειριστούν το περιβάλλον με άλλο τρόπο, με πλάγιο τρόπο. Λέγοντας ψέματα, κρύβοντας γεγονότα, παραποιώντας γεγονότα και με αυτούς τους ελιγμούς προσπαθούσαν να πετύχουν αυτό που θέλουν και να χειριστούν το περιβάλλον. Τώρα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία εκφράσεως και άρα ιδίως σε αυτό που λένε σε υπηρεσίες, σε αυτό που έχουν και εξουσία από τη θέση τους, αισθάνονται πιο ελεύθερες να ξεθυμάνουν το θυμό τους, να ξεχυλήσει και η κακία και η ζήλια και ο φθόνος που θα έχουν για κάποιον άλλον που τον αισθάνονται καλύτερό τους και αισθάνονται αδύναμες μπροστά τους. Και έτσι η ιστερία βρίσκει έδαφος ελεύθερο και μπορεί να εκδηλωθεί. Δηλαδή είναι όμως επιλογή και αυτό. Όπως είναι επιλογή του πώς βλέπει κανείς ένα πρόβλημα μπροστά του. Είναι
επιλογή του το πώς θα το αντιμετωπίσει. Είτε είναι στη ζωή του ο καθένας μας, είτε ένα πρόβλημα αντικειμενικά. Είναι επιλογή του το πώς θα το αντιμετωπίσει. Μπορεί να το αγνοήσει, μπορεί να λύσει το μισό, να αφήσει το άλλο μισό, μπορεί να σταθεί, να το μελετήσει σε βάθος και να το λύσει σε βάθος. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις που μπορεί κανείς να αντιδράσει σε κάτι. Και η αντίδραση σε οτιδήποτε είναι επιλογή μας. Είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή, και είναι μεγάλη υπόθεση το να έχω επιλογή να αντιδράσω και να σταθώ μπροστά σε όλα τα πράγματα. Σαφώς και σαφέστατα είναι επιλογή και γι' αυτό είναι και ευθύνη. Ωστόσο, η επιλογή τελικά έχει καταντήσει τόσο βαθιά συνήθεια που λέω εγώ έτσι είμαι. Δεν κάθομαι να σκεφτώ εκείνη την ώρα να επιλέξω. Έχω διαμορφώσει το χαρακτήρα μου έτσι βάσει αυτών των επιλογών, οπότε ενεργώ ως πρόσωπο με συγκεκριμένο τρόπο. Και γι' αυτό πολλοί δυσκολεύονται να καταλάβουν πώς είναι επιλογή. Αφού έτσι μου έρχεται, λέει, αυθόρμητα, ακούω αυτό, έχω αυτό το ερώτημα, μου έρχεται αυθόρμητα να κάνω εκείνο. Δεν είναι αυθόρμητα. Είναι με βάση το χαρακτήρα που έχω διαμορφώσει με τις επιλογές μου και με τις προδιαθέσεις του σώματός μου που μου έχουν μεταγγίσει οι γονείς μου, επηρεάζοντας με τις μεταγγίσεις αυτές τα κύτταρά μου και προδιαθέτοντάς τα. Αλλά αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και είναι το σημαντικότερο είναι ότι η ψυχή του καθενός μας είναι παντοδύναμη πάνω στο σώμα που μας δώσαν οι γονείς. Και οι επιλογές οι δικές μας αλλάζουν, λέει η σύγχρονη βιολογία, και το DNA μας ακόμη. Δηλαδή και αυτή την κληρονομικότητα τη σωματική που πήραμε από τους γονείς, η διαφορετική συμπεριφορά μας την αλλάζει. Και εκεί, Φερρυππίν, που 10 γενναίες υπέφεραν από καρκίνο, ένα παιδί το οποίο διαφέρει στην οτροπία στις επιλογές, δεν επηρεάζεται από αυτό. Ή με σύνδρομα διάφορα, του αίματος, τα στίγματα και ούτω καθεξής. Πόσα παιδιά δεν επηρεάζονται καθόλου. Γιατί η λειτουργία τους, η κίνησή τους, η συμπεριφορά τους είναι διαφορετική από των προγόνων που τους έδωσαν αυτά τα κύτταρα. Κάτι ήθελες, Παναγιώτη? Ήθελα να πω, μικρόφωνο πάρε. Ακούγοντας όλα αυτά, έκανα μια σκέψη και θέλω να την εκφράσω, να δω κατά πόσον έτσι είναι συμβατή με όλα αυτά. Δηλαδή, διεκδικώντας η γυναίκα ή ο άνδρας διάφορα, να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Δηλαδή, η γυναίκα να συμμετάσχει σε εργασίες που θεωρεί, ας πούμε, ανώτερες και διεκδικεί αυτό το δικαίωμα, ή ο άντρας, για να καταξιωθεί σαν άντρας, διεκδικεί και εκείνος, δεν ξέρω, πλούτη, θέσεις, δύναμη, ισχύ κτλ. Άρα, δεν είναι ικανοποιημένοι ο καθένας με αυτό που έχει. Δεν ευχαριστεί με αυτό που έχει. Δεν προσπαθεί αυτό που έχει να το αυξήσει έτσι όπως είναι, και διεκδικώντας κάποια άλλα πράγματα είναι αυτομάτως στερημένος. Ναι. Άρα λοιπόν είναι σε μια θέση, πώς να πω, ανασφαλή, που τρέχει να πιάσει κάτι άπιαστο. Και φτάνει σε αυτή την κατάσταση της υστερίας. Ωστόσο, το αρχικό θέμα και το αρχικό πρόβλημα είναι, επιστρέφουμε σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, στο πώς εννοεί ο καθένας το γάμο. Γιατί για το μοναχισμό δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς να μιλήσουμε. Είναι άλλος δρόμος αυτός, στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί, αλλά με άλλο τρόπο. Ο γάμος πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Από εκεί αρχίζουν όλα. Δηλαδή, όταν ένας νεαρός οδηγείται στο γάμο για να αποκτήσει παιδιά ή για να
ικανοποιήσει τη σεξουαλική του επιθυμία, δεν φτάνει. Δεν είναι αρκετές προϋποθέσεις για να οδηγηθεί στο γάμο. Δεν είναι έτοιμος για το γάμο. Μπορεί αυτές να είναι ανάγκες, μπορεί να είναι επιθυμίες, αλλά δεν είναι αρκετές για να οδηγηθεί στο γάμο. Πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι ως άνδρας έχει ελλείψεις στον ψυχικό του κόσμο που πρέπει να συμπληρωθούν, που πρέπει να απελευθερωθούν. Δεν έχουμε κατ' ουσίαν ελλείψεις ούτε οι άνδρες ούτε οι γυναίκες. Εφόσον πήραμε ψυχή από το Θεό, αγία, τελεία και αναμάρτητη. Αλλά ο καθένας από μας με τις επιλογές του έχει διαμορφώσει αυτή την ψυχή, οι άνδρες με έναν τρόπο και οι γυναίκες με έναν άλλο. Και γι' αυτό ο Θεός δεν δίνει το φύλο εξάκραση λήψεως, άκρας-άκρας, αλλά το δίνει λίγο μετά τη σύλληψη, ώστε να εκδηλώσει ο καθένας από μας την προαίρεσή του και να δει ο Θεός εάν μας χρειάζεται το ανδρικό ή το γυναικείο φύλο για να ολοκληρωθούμε. Δεν είναι τυχαίο το φύλο που παίρνει ο κάθε άνθρωπος και γι' αυτό είναι έγκλημα το ότι ολόκληρη η κοινωνία, η παγκόσμια σήμερα μιλάει ότι το φύλο είναι κάτι που το πετάς στον αέρα, το ρίχνεις στα ζάρια ή το διαλέγει ο καθένας. Εάν είπαμε ότι η γυναίκα δυσκολεύεται να επιλέξει τον άνδρα της, είναι δυνατό να επιλέξει φύλο, άλλο φύλο από αυτό που έχει? Είναι δυνατόν ένας άνδρας ο οποίος δεν έχει ολοκλήρωση, έχει το μισό του ψυχικό κόσμο φυλακισμένο, να επιλέξει αυτός να αλλάξει το φύλο του? Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι αλλάζουν το φύλο, οι άνδρες, είναι υστερικοί πρώτα απ' όλα. Άμα τους πλησιάσετε, θα δείτε ότι πάσχουν από υστερία, έχουν γυναικώδη ψυχή. Και αντί να βοηθηθούν από το φύλο τους να επιστρέψουν και να ολοκληρωθούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι δεν πρέπει να νυφευθούν. Πρέπει να προχωρήσουν άγαμοι. Ούτε για γάμο κάνουν, ούτε για μοναχισμό. Πρέπει να προχωρήσουν άγαμοι κάτω από άγρυπνη επίβλεψη της Εκκλησίας. Και οι λεσβίες και οι ομοφιλόφιλοι, οι γκέοι. Αυτά οφείλει η Εκκλησία να τα τονίσει. Γιατί είναι πολύ κέρια θέματα, είναι υπαρξιακό θέμα το φύλο του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι επιλογή του καθενός, ούτε προσανατολισμός του καθενός. Ορίστε. Μικρόφωνο να πάρετε. Μικρόφωνο για να ακουστεί. Θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν υπάρχει φύλο, ότι το φύλο του ανθρώπου είναι η αγιότης και τίποτε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι και ο Κύριος είναι ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα. Στο συγκεκριμένο του Ευαγγέλιο, στο οποίο πεθαίνουν τα αδέλφια, αυτός παίρνει τη γυναίκα του κάθε αδελφού και τελικά το ρωτάνε σε ποιον ανήκει η γυναίκα αυτή και λέει ότι εκεί θα είμαστε ως όλοι άγγελοι. Μάλιστα. Εκεί όμως. Εκεί. Το θέμα είναι ότι το μεταφέρουμε εδώ για να μην πάμε εκεί όπως πρέπει. Επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα έτσι να προσθέσω σε όλα τα άλλα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν σήμερα είναι ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει υστερία. Η έλλειψη ταπείνωσης... Δεν πρέπει να υπάρχει, λέτε. Πέστε, το είπατε ευγενικά. Η έλλειψη ταπείνωσης είναι εκείνη η οποία δημιουργεί την υστερία και όλα τα άλλα πάθη. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος φύλαυτος, είτε αυτός είναι μοναχός, είτε είναι λαϊκός, θα έχει υστερία και πολλά άλλα κακά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως θα είναι δική του επιλογή. Έρχομαι τώρα στο θέμα της πρεσβυτέρας, που είπε για το θέμα της επιλογής.
εάν θα παραμείνει μέσα στην Εκκλησία, θα ακούσει το λόγο του Θεού και θα κάνει προσπάθεια να αποβάλει τα πάθη του και την υστερία επομένως, ή θα μείνει έξω και θα είναι φορτωμένος με όλα αυτά τα κακά. Και όμως μένει μέσα φορτωμένος. Προτιμάει να μείνει μέσα φορτωμένος. Νομίζω ότι κάτι αποβάλλει. Όταν είναι κάποιος μέσα στην Εκκλησία, μακάρι, πάντα μακάρι, βελτιώνεται. Μακάρι, μακάρι. Αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Ορίστε, ο εξώστης. Μικρόφωνο δώστε, παρακαλώ. Χαίρετε, την ευχή σας. Μια και μιλάμε για τα φύλλα. Γιατί κάνει διακοπές στο μικρόφωνο σας? Σχετικά. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο το Σιβάν, να τα πούμε έτσι. Όταν ο Θεός ζήτησε τον Αδάμ και την Εύα, μετά την παρακοή, ξέρουμε ότι είπε ο Αδάμ ότι κρυβόμαστε διότι είμαστε γυμνοί. Και δηλαδή ντράπηκαν τη γύμνια τους. Τι εννοούσε εδώ πέρα γύμνια ο Αδάμ? Διότι φέρνοντας αυτή τη σκηνή με κάποια άλλα στοιχεία, πείτε το στην αγιογραφία ή κάπου αλλού, που κρύβουν τα όργανά τους με φύλλα σικής, αυτό εννοούσε γύμνια? Πώς σας ήρθε αυτή η απορία με τη συζήτηση που έχουμε? Με αυτά που συζητάμε τώρα. Όχι, γιατί εμείς συζητάμε τώρα για τη διαμόρφωση των φύλων μετά την πτώση, όταν αυτοσχεδίασε ο Αδάμ και η Εύα και χρησιμοποίησαν, λειτουργήσαν την ψυχή τους ο καθένας με θικό του τρόπο. Με αποτέλεσμα να χαράξουν, θα λέγαμε να διχάσουν την ανθρώπινη φύση σε ανδρική και γυναικεία ψυχολογία. Αυτό είναι κατάντια. Το ότι έχουμε ανδρική και γυναικεία ψυχολογία είναι κατάντια. Είναι της πτώσεως. Στον ουρανό δεν θα υπάρχουν ανδρική και γυναικεία ψυχολογία, αλλά ούτε και ψυχολογία γκέι. Γκαίο, βαγκαίο δεν έχει εκεί πέρα. Εκεί ό,τι γκέι καίει. Καίει πυρίας βέστο μάλιστα. Λοιπόν, είναι ουσιώδια αυτά όλα. Και πρέπει εκεί να επιμείνουμε. Το ότι ως άγγελοι Θεού θα περιπατούν οι άνθρωποι στον ουρανό, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Συνεπώς δεν μας βοηθάει οποιαδήποτε επιστροφή σε αυτό στη σημερινή μας συζήτηση. Σαφώς και ο Αθάμ και η Εύα δεν δημιουργήθηκαν με διαφορετικές ψυχολογίες. Ούτε και ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων θα γινόταν όπως γίνεται τώρα. Ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων θα γινόταν όπως εγέννησε η Παναγία το Χριστό. Είδατε πουθενά σπορό? Είδατε πουθενά ανδρά? Είδατε κάτι από αυτά που λειτουργούν έτσι? Ή μήπως ο Χριστός δεν είναι αληθινός και τέλειος άνθρωπος? Όποιος τολμήσει να πει ότι χρειάζεται άνδρας για να γεννηθεί ένα παιδί, τότε αυτός αμφισβητεί την ανθρωπότητα του Χριστού μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε στο σωλήνα σπέρμα, διότι ο Χριστός συνελήφθη ασπόρος. Για να δημιουργήσουν παιδιά μόνο από μήτρα γυναίκας με τη χάρη της επιστήμης άνευ σπέρματος, και τότε τα λέμε να ανακηρυχθούν ισόθεοι. Όταν παίρνεις σπέρμα, σπέρνεις εσύ με ένα τρόπο δικό σου και γι' αυτό θα θερήσεις παιδιά του δικού σου τρόπου. Θα θερήσει η ανθρωπότητα κακόν θερισμό με αυτές τις πορές που κάνει. Θέλει συνεχώς ο άνθρωπος να φτιάχνει, να εφευρίσκει τι? Μήπως εφεύρε τίποτε που δεν το είδε στο Θεό? Χρησιμοποιεί τα δημιουργήματα του Θεού με δικό του τρόπο.
Αυτό λέγεται επιστήμη. Αυτό λέγεται πρόοδος. Αυτό λέγεται ανωτερότητα. Έτσι καταργείς το Θεό, χρησιμοποιώντας αυτά που δημιούργησε για να λες ότι είσαι Θεός. Εγώ χάρη σου έχω να δημιουργήσεις κάτι που δεν υπάρχει. Χωρίς να χρησιμοποιήσεις προϋπάρχουσα ύλη. Αυτή είναι η επιστήμη. Πού την είναι, υπάρχει. Και όμως άρχει. Αυτή η επιστήμη σήμερα. Ορίστε. Όπως ήθελα να πω σε σχέση με αυτό του Αδάμ, ότι θεωρώ ένα μυθιστόρημα, δίθεν μυθιστόρημα, του Ντοστογεύσκη, το όνειρο ενός γελίου, ότι κάνει μία φοβερά βαθιά ανάλυση του τι είναι η πτώση. Και είναι ένα μυθιστόρημα γιατί λέει γελίου. Το λέει ηρωνικά εν σχέση με τη Δύση, η οποία τα έχει ήδη δήθεν ξεπεράσει αυτά. Είναι ένα μυθιστόρημα που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι πολύ, πολύ βαθύ. Αυτό. Και κατά σύμπτωση αυτή την περίοδο το μελετάει η ομάδα αναγνώσεως αυτό το... Πολύ χαίρομαι. Άρα λοιπόν μελετάει ένα σπάνιο βιβλίο. Πολύ ωραία. Και μάλιστα νομίζω χθες τελείωσαν και την ανάγνωση και προχωρούν την επεξεργασία, αν νομίζω, αν ξέρω καλά. Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ορίστε, γεράσιμε. Ήθελα να ρωτήσω για την ανδρική ιστερία τώρα. Άκουσα κάτι που υπόθηκε ότι οφείλεται στο ότι προσπαθεί ένας άνθρωπος γενικότερα, είτε άνδρας ή γυναίκα, να φτάσει κάτι που δεν είναι ο ίδιος. Θα μπορούσαμε να πούμε πιο πολλά παραδείγματα και να το δούμε και από αυτή τη μεριά. Γιατί να πούμε μόνο για να φτάσει αυτά που, αυτό που θέλει να φτάσει, πράγματα που δεν μπορεί να τα φτάσει. Αυτό που κατ' ουσίαν θέλει να φτάσει ο άνθρωπος είναι να γίνει Θεός. Γιατί του το έβαλε ο Θεός μέσα του. Ο Θεός μας έχει βάλει αυτή τη φιλοδοξία. Οποιοδήποτε έχει άλλες φιλοδοξίες είναι πολύ μικρότερες. Η φιλοδοξία που μας έχει βάλει ο Θεός με τη δημιουργία μας είναι να γίνουμε θεοί. Συνεπώς, ό,τι και να επιδιώκει ο άνθρωπος να θέλει να γίνει ο πρώτος της οικουμένης, ο πρώτος του σύμπαντος κόσμου, δεν θα τον ευχαριστήσει, γιατί έχει εντολή, είναι και κελευσμένος Θεός. Και αν δεν γίνει Θεός ο άνθρωπος, δεν θα ησυχάσει. Δεν θα πάψει η ιστερία του. Σας είχα πει και άλλοτε νομίζω ότι ο Καζαντζάκης χωρίς να το ξέρει, ίσως επηρεασμένος από τη μητέρα του που του έδινε να διαβάσει βίους Αγίων, σε κάποια στιγμή που τον είχε φέρει ο πατέρας του στο Απροχώρητο, τον οποίον τον εφοβεί το πολύ, τον πατέρα του ήταν ο ίσκιος του σπιτιού, βγήκε λέει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, βγήκα λέει έξω και κοίταξα τον ουρανό και έσφιξα τις γροθιές μου και είπα «Θεέ μου και κάνε με Θεό». Αυτό εκείνη την ώρα, παιδάκι μικρό, εξέφρασε ένα πόθο που ο ίδιος ο Θεός μας έχει βάλει. Στην πορεία όμως δεν θέλησε να γίνει Θεός, θέλησε να γίνει αντίθεος. Και γι' αυτό στα γεράματά του έφτασε να γίνει πρόδρομος της εποχής μας. Ο Καζαντζάκης είναι ένας, παρότι αντέγραψε όλους τους φιλοσόφους του παρελθόντος, επειδή είχε ένα καταπληκτικό τρόπο να περιγράφει αυτά που άλλοι τα επενόησαν και τα συνέλαβαν, αλλά δεν μπόρεσαν τόσο καθαρά να τα περιγράψουν, είναι ίσως ο καταλληλότερος για να τον πάρει κανείς σαν προάγγελο της εποχής μας σήμερα. Της εποχής που οδεύει προς ένα χάος. Λέει ο ίδιος
το καλό και το κακό είναι ένα. Ακούτε αυτό που λέει η εποχή σήμερα, ότι ο καθένας με τον προσανατολισμό του έχει δίκιο. Δεν υπάρχει καλό και κακό, δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ό,τι θέλω, ό,τι με ευχαριστεί είναι σωστό. Αυτό το έχει γράψει εδώ και χρόνια, δεκαετίες ο Καζαντζάκης. Το καλό και το κακό είναι ένα. Δηλαδή μελέτησε όλους τους φιλοσόφους, όλες τις θρησκείες και κατέληξε ότι το καλό και το κακό είναι ένα, το ίδιο και το αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε πού οδηγείται ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από την επιθυμία που ήταν αληθινή. «Θεέ μου και κάνε με Θεό» και στο τέλος πού κατέληξε. Κατέληξε στην τελεία παρέτηση. Πού είναι η πάλι, πού είναι το παλικάρι, πού είναι εκείνος ο δυναμισμός που έδειχνε όλα τα χρόνια. Όταν λες το καλό και το κακό είναι ένα, υπογράφεις ότι έχασες, ότι ιτήθηκες, ότι δεν εξήλθες νικών και να νικήσεις. Γιατί αυτό το οποίο θα κάνει ο Χριστός εν εκείνη τη μέρα πρέπει να είναι πόθος όλων μας. Γι' αυτό δεν έχουμε χριστιανούς σήμερα. Γιατί δεν πιστεύουμε στη δύναμη του ενός που είναι ο Χριστός μας. Και λέμε δεν είμαστε πολλοί, οι περισσότεροι είναι άθεοι, είναι άπιστοι, είναι ευρωπαϊστές, είναι δυτικοί. Και λοιπόν τι έγινε. Ένας εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Και αυτήν την έξοδο πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Από τη μικρότητά του, από τις φοβίες του, από τις προκαταλήψεις του, να εξέλθει νικών και να νικήσει τον κόσμο. Ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε. «Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο και εμείς θα νικήσετε. Και ο πιστεύων εις εμέ τα έργα εγώ ποιώ, κακήνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Αυτή η δύναμη ήτανε που διακατήχε και την Αγία Φιλοθέη που εορτάζουμε σήμερα. Και παρότι είχε ένα άνδρα φάναυσο τύρανο που σαφώς και δεν της ικανοποίησε το ερωτικό της συναίσθημα, όσο και αυτή αν μπορούσε να γίνει ιδανική γυναίκα, ωστόσο αυτό το ικανοποίησε ο Χριστός μας απευθείας. Και παρότι έγινε και έγκαμη, έγινε τέλεια μοναχή, διέπρεψε στο μοναχισμό και ετάισε και στέγασε και κυρίως καθοδήγησε πολλές γυναίκες και άνδρες της εποχής της, αλλά και όλων των εποχών. Και με αυτό το παράδειγμα της Αγίας μας, παίρνοντας δύναμη, να συνεχίσουμε και εμείς τον αγώνα μας. Έως εδώ για σήμερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή Κυριακή να έχουμε.